Τι ακούσατε χθες? Κοίταξε, χθες το βράδυ έβλεπα τηλεόραση. Η γυναίκα πήγε για ύπνο κατά τις 12 η ώρα. Εγώ κατά τις 1 παρά 10 ήταν τώρα. Θα σε γελάσω, παρά τέταρτο. Άκουσα τρεις πυροβολισμοί, επειδή στο παράθυρό μου. Α, τρεις πυροβολισμούς κιόλας. Ναι, τρεις. Εγώ τρόμαξα. Και την ώρα που με πήγε να με πάρω ύπνος, τακτινάχτηκα. Αλλά η γυναίκα ήθελε να ανοίξει το παράθυρο, μην ανοίγει τίποτα. Ξέρεις αυτά, ναι, δεν όταν... γίνεται. Ναι, αλλά και πολλές φορές κάνουν στα γενέθλια, σε τέτοια. Ναι, αυτοί ήταν πυροσβολισμοί, άλλο. Ήταν δηλαδή πολύ έντονος ο θόρυβος. Τρομάξαμε, σας είπα, τρομάξαμε. Δεν βγήκατε έξω όμως. Όχι, δεν βγήκαμε. Και ακούσαμε, βγήκαμε όταν ακούσαμε μια γυναίκα να φωνάζει. Βοήθεια, φωνάξε ασθενοφόρο, φωνάξε το 100. Το φάγανε, ξέρω κάτι έλεγε αυτή. Να πούμε αυτά. Δεν ξέρετε ποιοι ήταν όμως. Όχι, πού να ξέρω. Μένετε στην απέναντι πλευρά. Είναι από αυτή την πλευρά. Ναι. Όπως είναι αυτή, στο τρίτο, στο παράθυρο του πάτου. Α, είστε ακριβώς απέναντι. Δεν ανοίξαμε παράθυρο στη δικιά σας οικοδομία. Πού να ξέρουμε ότι. Είχαν καιρό που είχαν έρθει στη γειτονιά. Τώρα ένα χρόνο, να σε γελάσω. Δεν είναι μόνιμη, Μόνιμη τα αγοράζα. Κοιτάξτε, αυτό το σπίτι ήταν μια οικογένεια που οι παππούδες πεθάνανε. Είχε τρία κορίτσια. Τα κορίτσια αυτά ήταν. Ήσαν τα κορίτσια και το μοιραστήκαν. Παντρεύτηκαν φυσικά. Και το αγόρασε λοιπόν αυτό και το σπίτι, αυτό το ζευγάρι. Ναι, το ζευγάρι. Τίποτα άλλο. Και είχαν και ένα αγοράκι, ένα παιδάκι, συγγνώμη. Η κυρία αυτή πρέπει να έχει ένα μωρό. Ήταν. Ναι, ένα μωράκι. Ναι, ένα μωράκι. Γιατί την έβλεπα καμιά φορά και το είχε στην αγκαλιά. Τι να σα, γειτονιά είμαστε. Οπότε δεν τις ξέρω, εγώ είναι πολύ παλιά.